δείχνουν το ταλέντο τους. Εντάξει, προσπαθούμε απλώς εμείς τι κάνουμε. Θα δίνουμε απλώς ένα μικρόφωνο και θα δίνουμε την δυνατότητα να ακουστεί η φωνή σας από εκεί και πέρα. Μακάρι να είμαστε εκεί τυχεροί να σας ακούσει κάποια δισκογραφική εταιρεία και να σας βοηθήσει. Πώς είπα, είναι Ρετσινάς ή Ρετσίνας? Ρετσινάς. Ωραία. Θα μας πει το Ασχελιδόνι. Ασχελιδόνι. Ξεκινάμε γιατί δεν θα προλάβουμε. Ασχελιδόνι μου, πώς να πετάξεις σ' αυτόν τον μαύρο τον ουρανό. Εμάς τ' αλλάζει το δειρήνο και πώς να κλάψεις και πώς να κλάψεις. Χελιδόνι αχού καρδούλα μου φυλακισμένη, δεν βγαίνει ο ήλιος ο καρτέρας. Σε κουφένει αχού καρδούλα μου. Γιώργος Χρυσοδούλου, ο πρώτος που θα ρωτήσει. Δεν θα ρωτήσει. Ούτε δέκα. Δέκα. Πολύ καλό. Όλοι δέκα. Πολύ καλό. Είσαι τραγουδάς κάπου? Ναι, εργάζομαι επαγγελματικά. Πόσο καιρό? Είναι πάρα πολλά τα χρόνια που εργάζομαι. Κάποιες έρθα και ένα μικρά, είναι και περίπου 19 χρόνια, 11 χρονών παιδί. Κατάγομαι από οικογένεια μουσικών. Τραγουδάς εδώ ή στην επαρχία? Τραγουδάω και εδώ και στην επαρχία. Το χειμώνα εδώ, το καλοκαίρι επαρχία. Ο κύριος Κιάμος είναι. Θέλω να ρωτήσω, όλα αυτά τα χρόνια έτυχε να κάνετε ένα demo να το στείλετε σε κάποια δισκογραφική εταιρεία? Όχι, δεν το έκανα ποτέ μου. Γιατί? Κάντε το τώρα και δώστε το σε αυτό. Πραγματικά θα σταθώ σε ένα σημείο ότι τραγουδήσατε το τραγούδι με δικό σας τρόπο. Ναι, αυτό με συνέστημα. Ακριβώς. Με συνέστημα. Πραγματικά είναι ένα τραγούδι που ο Γιώργος Ανταλάρας έχει βάλει έτσι κι αλλιώς τη σφραγίδα του. Που όλοι πολλές φορές. Όλοι το λένε σαν τον Ανταλάρα. Σαν τον Γιώργο Ανταλάρα. Όλοι το λένε σαν τον Ανταλάρα. Και είναι και δύσκολο. Εδώ που τα λέμε είναι δύσκολο. Όταν ένας μεγάλος τραγουδιστής τραγουδίσει ένα τραγούδι και δώσει τη σφραγίδα του, τελείωσε. Το έχω ακούσει από τραγουδιστή άξιο τον Ανταλάρα, ο οποίος το τραγουδούσα σαν τον Ταλάρα. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή δεν ήταν αυτός. Αυτό λοιπόν σταματάμε και λέμε ότι πραγματικά το είπε. Δέκα. Μπράβο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα έλεγα να φτιάξετε ένα demo και να το δώσετε σε κάποια δισκογραφική εταιρεία. Νομίζω να το δώσει και εσάς, σαν ξεκίνημα. Ούτως ή άλλως η κασέτα θα πάρει.